Πολύ έγινε ένα παιχνίδι που ήταν η αποθέωση του εκθετικού ποδοσφαίρου, τον Ιωνικό και τον Ολυμπιακό να στέλνουν την μπάλα στα δίχτυα 11 φορές συνολικά. Ο Ιωνικός έδειξε να έχει τις δυνατότητες να κάνει την έκπληξη στο παιχνίδι, με το οποίο άρχισε η φάση των 16 του κυπέλλου Ελλάδος και προηγήθηκε στο σκόρ με τον Μουτσοντρίγκο στο 15ο λεπτό. Οι Ερυθρόλευκοι αντέδρασαν 15 λεπτά αργότερα, όταν ο Ήβης συνδυάστηκε με τον Καραπιάλη και ο τελευταίος με δυνατό σούτ ισοφάρισε σε 1-1. Η βροχή των γκολ όμως ήταν επιθύρες και αυτό αποδείχθηκε σχεδόν αμέσως μετά τη σέντρα που έκαναν επέκταση του Ιωνικού. Ο Μπρούστερ τροφοδότησε θαυμάσια την Ταρακλίτσα και εκείνος νίκησε τον Ελευθερόπουλο για το 2-1. Τρία λεπτά πριν από το τέλος του ημιχρόνου, ο Τζόρτεβιτς βρήκε με θαυμάσιο τρόπο τον Γιαννακόπουλο στην περιοχή του Ιωνικού. Ο Κλάβιτς που τον ανέτρεψε είδε τη δεύτερη κίτρινη κάρτα και αποβλήθηκε, ενώ στη συνέχεια ο Γεωργάτος ισοφάρισε και τον Ολυμπιακό σε 2-2. Οι φιλοξενούμενοι πάντως είχαν το τελευταίο λόγο πριν τελειώσει το πρώτο ημίχρονο, καθώς πέτυχαν ένα ακόμα γκολ με το κοντινό πράσινο του Γιαννακόπουλου, ενώ στις καθυστερήσεις ο συνδυασμός των Καραπιάλ Νινιάδη που έφερε το 4-2 για τους Ερυθρόλευκους. 8 λεπτά μετά την έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου, σε μια γρήγορη αντεπίθεση, οι φιλοξενούμενοι πίεσαν στον ύπνο την άμυνα του Ιωνικού και από τη σέντρα που έκανε ο Γεωργάτος, ο Ήβιτς έσπρωξε την μπάλα στα δίχτυα και ανέβασε το δίκτυο του σκορ στο 5-2. Οι γηπεδούχοι όμως δεν είχαν καταθέσει τα όπλα και 3 λεπτά αργότερα, μετά το κόρνερ του Παχαντουρίδη, ο Φίλης εχνηδίασε την άμυνα του Ολυμπιακού, σημειώνοντας το 3ο γκολ του Ιωνικού. Οι Ερυθρόλευκοι δεν πτωήθηκαν και χρησιμοποίησαν το όπλο των αντιπιθέσεων όσο καλύτερα γινόταν. Στο 25ο λεπτό, ο Τζόρτεβιτς έκανε μια σέντρα από αριστερά και ο Γιαννακόπουλος με το δεύτερο προσωπικό του γκολ σημείωσε το 6-3 για την ομάδα του. Όσοι περίμεναν ότι η πλημμύρα των γκολ πλησίασε στο τέλος της, έκαναν λάθος. Στο 20ο λεπτό, ο Αφεντουλίδης βρέθηκε αμαρκάριστο στην περιοχή του Ολυμπιακού και δεν δυσκολεύτηκε να μειώσει το σκορ σε 6-4. Στις καθυστερήσεις του αγώνα όμως, οι Ερυθρόλευκοι έδωσαν ακόμα μεγαλύτερες διαστάσεις στη νίκη τους, πετυχαίνοντας και 7ο γκολ με τον Πίτερ Οφορίκουε. Στη συνέντευξη τύπου που ακολούθησε, τα πνεύματα παρολίγο να οξυνθούν, όταν ένας από τον παρισταμένο, ο οποίος δεν ήταν δημοσιογράφος, παρότρινε τους επισόδους του τύπου να ρωτήσουν τον Ντούσαν Μπάγεβιτς για τη διαιτησία. Ρωτήστε τώρα και για τον διαιτητή, νομίζω ότι είναι παθαρό. Έλα, εσύ να πεις. Να πω. Τι να σου πω. Έλα να πεις εσύ. Τι εμένα, εγώ σου είπα αυτά που έπρεπε να πει. Να πω. Για τον διαιτητή. Όλη η ζωή διαιτητή. Εσείς, κάθε μία ομάδα με όποιο Ολυμπιακός παίζει, γιατί είστε καλύτερα να βγούμε έξω, να μην παίζουμε και τίποτα. Αυτά είναι το καλύτερο, να μην κάνουμε τίποτα. Θέμε εμείς, φτιάχνουμε εμείς, διαιτητές φτιάχνουμε, παίρνουμε λεφτά, δίνουμε όλα, ό,τι θέλετε. 3 χρόνια είναι έτσι. Ορίστε. Μας φοβούνται. Με αυτήν την οτροπία που έχετε εδώ, τι να σας κάνω εγώ, κύριε. Δεν μπορώ εγώ να σας γυρίσω πίσω, ούτε να σας γιατρεύω εγώ, ούτε κάποιος άλλος. Για αυτά φταίει, ξέρετε πολύ καλά τι είναι και πώς είναι τα πράγματα καλύτερα από μένα. Και βρήκατε διατσία σήμερα πάλι. Συνέχεια, σας εύχομαι. Καλή τύχη. Να είστε καλά. Γεια σας.